Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα παράδειγμα σχεδιασμού ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και την παραγωγή των τελικών εκτυπώσεων, όπως στην υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο έργο. Στην καρτέλα ρυθμίσει έργου, στο κόβο ηλεκτρολόγος, εισάγουμε τα στοιχεία του εγκαταστάτη. Αν τα έχουμε στη βιβλιοθήκη, μπορούμε να τα τραβήξουμε έτοιμα από αυτή. Συνεχίζουμε στις ρυθμίσεις των σχεδίων. Εισάγουμε τα στοιχεία του γραφείου και τα στοιχεία, αν θέλουμε, που θα φαίνονται στο εξώφυλλο. Στοιχεία καταναλωτή. Ρυθμίσεις για την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη. Για παράδειγμα, μπορούμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό παροχής ή να εκδώσουμε παλαιά ιδέα ή μπορούμε να ορίσουμε τι τύπου ιδέα είναι, δηλαδή αν είναι αρχικό έλεγχο, τακτικό ή έκτακτο έλεγχο. Για περισσότερε πληροφορίε μπορούμε να πάμε στη βοήθεια. Με την ίδια λογική συμπληρώνουμε και του υπόλοιπου κόμβου και κάνουμε τι αλλαγέ που χρειάζονται. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην ηλεκτρική διανομή. Έστω ότι θα κάνουμε την ηλεκτρική εγκατάσταση ενό διαμερίσματο, το οποίο θα έχει κάποιε συσκευέ, για παράδειγμα μια κουζίνα, ένα πλυντήριο πιάτων, φωτισμό, πλυντήριο ρούχων κλπ. Πηγαίνουμε στο γενικό πίνακα, έστω ότι θέλουμε τριφασικό και πηγαίνουμε αναχωρήσει. Στο πεδίο αυτό θα βάλουμε τα κυκλώματα που υπάρχουν στο διαμέρισμα. Έχουμε προσθέσει τα κυκλώματα του διαμερίσματος. Έχουμε ορίσει σε κάθε αναχώρηση τη μέθοδο εγκατάστασης. Για παράδειγμα, στην κουζίνα με φούρνο. Είναι η μέθοδος α2, πολυπολικό καλώδιο σε σωλήνα μέσα σε θερμικά μονομένο τοίχο. Με τριφασική συσκευή. Και έχουμε ορίσει ως τύπο συσκευές ρηματοδότες. Την ισχύ των φορτίων και το μήκο του καλωδίου δεν τα έχουμε ορίσει ακόμη, αλλά θα τραβήξουμε αυτά τα δεδομένα από την κάτωψη του κτηριακού μοντέλου. Θα δούμε αργότερα πώς θα το κάνουμε αυτό. Πηγαίνουμε στην καρτέλα κτηριακό μοντέλο, όπου φορτώνουμε μία απλή κάτωψη. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε δομικά στοιχεία, όπως πλάκες, τοίχοι και οροφή, αλλά απαιτείται να βάλουμε το στοιχείο δωμάτιο, ώστε να ορίσουμε τους χώρους του διαμερίσματος. Συνεπώς, ξεκινούμε να περιγράφουμε τους χώρους. Έχουμε ορίσει τα δωμάτια και έχουμε προσθέσει και τα ονόματα τους. Ο Ζωμάτι ορίσαμε και τους εξώστες, γιατί οι εξώστες μπορεί να έχουν κάποια φωτιστικά ή ακόμα και κάποιες συσκευέ ή κάποιες πρίζες. Τώρα εισάγω με το γενικό πίνακα, επιλέγουμε το εργαλείο και το εισάγω μέσω στο χολ. Για να τον επιλέξω βλέπουμε ότι έχει ορίσει το πρόγραμμα ότι αντιστοιχεί στο γενικό πίνακα της ηλεκτρικής διανομής. Στη συνέχεια θα βάλουμε τις υπόλοιπες συσκευές και φώτα με τα αντίστοιχα εργαλεία. Για παράδειγμα βάζω μία ηλεκτρική κουζίνα. Στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει η τοποθέτηση των συσκευών καθώς και του φωτισμού των ε, πριζών και των διακοπτών. Λέγουμε έχουμε βάλει ένα πλυντήριο πιάτων, ψυχείο, φωτισμό LED, κλιματιστικά κλπ. Στη συνέχεια επιλέγουμε μία-μία τις συσκευές. Ξεκινάω για παράδειγμα από την ηλεκτρική κουζίνα. ορίζουμε την ισχύ της κουζίνας, έστω είναι 6000W. Ε, Αντιστοιχούμε τον ηλεκτρικό πινακά και το ηλεκτρικό κύκλωμα. Το ηλεκτρικό κύκλωμα προέρχεται από την ηλεκτρική διανομή, οπότε θα αντιστοιχίσουμε την κουζίνα της ηλεκτρικής διανομής στην κάτωψη. Κουζίνα με φούρνο. Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι το πρόγραμμα αντιστοιχεί τα στοιχεία που έχουμε εισάγει στην κάτωψη με την ηλεκτρική διανομή. Το ίδιο κάνουμε και για τις πρίζες, φώτα κλπ. Στο σημείο αυτό έχει γίνει η αντιστοίχηση σε όλες τις συσκευές, πρίζες και φώτα. Και τώρα θα πρέπει να βάλουμε τις γραμμές καλωδίων επιλέγω το εργαλείο «Γραμμές καλωδίων». Ξεκινάω από τον πίνακα. Και καταλήγω στο κλιματιστικό. Επιλέγω με το καλώδιο και βλέπουμε ότι αυτόματα το πρόγραμμα έχει συμπληρώσει τον ηλεκτρικό πίνακα από τον οποίο ξεκινάει και σε ποιο ηλεκτρικό κύκλωμα ανήκει. Με αυτόν τον τρόπο συνδέω και τα υπόλοιπα. Στο σημείο αυτό έχουμε τελειώσει με τις γραμμές και έχει αυτή τη μορφή η κάτωψή μας. Επιστρέφουμε στην ηλεκτρική διανομή. Και επιλέγουμε συγχρονισμό με κάτωψη. Θα πούμε στο πρόγραμμα να συγχρονιστεί με την ισχύ φορτίων της κάτωψης, επιλογή όλων, και να συγχρονίσει και τα μήκη καλωδίων Επιλογή όλων. Και πατάμε OK. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει βάλει τα φορτία που έχει βρει από την κάτωψη και τα μή καλωδίων επίσης όπως τα διάβασε από την κάτωψη. Οι διατομές των καλωδίων έχουν υπολογιστεί αυτόματα. Πηγαίνουμε στην καρτέλα πρωτόκολλο έλεγχου. Ο μελετητής για να εκτυπώσει το πρωτόκολλο ελέγχου πρέπει να συμπληρώσει τα διάφορα παιδιά και χαρτέλες. Αναλυτικότερα μπορούμε να πάμε στην βοήθεια. Στην καρτέλα καταγραφή στοιχείων, το πρόγραμμα έχει αντλήσει από το κτηριακό μοντέλο τις συσκευές διακόπτες φωτισμό κλπ. Και, λοιπά και τα έχει τακτοποιήσει αναδωμάτια. Και τέλος πηγαίνουμε στο φάκελο ΙΔΕ, όπου μπορούμε να τυπώσουμε ολόκληρο το φάκελο. Επίσης στο κτηριακό μοντέλο μπορούμε να βάλουμε δυναμικά υπομοιήματα. Και δυναμικά σημαίνει ότι αν προσθέσουμε μία επιπλέον συσκευή, αυτόματα θα ενημερωθεί και το υπόμνημα. Η κάτωψη μπορεί πολύ εύκολα να εξαχθεί σε DWG και σε PDF.